Πάμε κατευθείαν, Άση μου και αγαπημένοι μας φίλοι, στη σύνδεσή μας. Σήμερα θα έχουμε την χαρά να μιλήσουμε με την Ξένια Καλογεροπούλου. Την Ξένια Καλογεροπούλου που όλοι γνωρίζουμε, όχι μόνο την ιστορία της στο ελληνικό θέατρο και στο κινηματογράφο, αλλά την αγάπη της στο παιδικό θέατρο, στα παιδιά. Έχει ασχολείται, δεν ξέρω πόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, με την Μικρή Πόρτα, που ουσιαστικά εκεί παρουσιάζονται παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για την παράσταση Οδυσσεβάχ. Ο οποίος Οδυσσεβάχ νομίζω είναι αρκετά γνωστός σε πάρα πολύ κόσμο, μια και η παράσταση παίζεται τα τελευταία 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και έχει μεταφραστεί και παιχτεί και στο εξωτερικό και βεβαίως και σε άλλα θέατρα εκτός Αθηνών. Ο Οδυσσεβάχ λοιπόν το λέει ίδιος, το ίδιο το όνομά του. Είναι ουσιαστικά μια ιστορία που έχει πάρει στοιχεία από την Οδύσσεια, από τον Σεβάχ τον Θαλασσινό, αλλά από και από άλλα παραμύθια, τα οποία μπορεί να μην είναι το ίδιο γνωστά. Βλέπουμε την κυρία Καλογεροπούλου και χαίρομαι πάρα πολύ που τη βλέπω και εγώ. Γεια σας και... Γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα τα πούμε σήμερα μαζί. Βεβαίως. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη σας για το παιδικό θέατρο? Ξέρετε, ήταν λίγο τυχαίο. Δηλαδή, πριν 40 χρόνια, επειδή ρωτούσατε πόσα είναι, ήταν ακόμη δικτατορία, ήταν μια... υπήρχε μια διάχυτη κατήφια. Και ήθελα να κάνω κάτι πολύ χαρούμενο και φρέσκο. Και έκανα μια... την πρώτη μου παράσταση για παιδιά. Δεν είχα δει ποτέ μου θέατρο για παιδιά. Βέβαια, μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια, ο πιο σημαντικός σταθμός, δηλαδή η στιγμή που νομίζω ότι ξεκίνησε πραγματικά η Μικρή Πόρτα, ήταν όταν ανέβηκε ο Οδυσσεβάχ, δηλαδή το 81. Και η αλήθεια, ότι επειδή λέγατε πριν για την... τα ταξίδια που έχει κάνει και στο εξωτερικό, όταν ανέβηκε η πρώτη παράσταση με το Φασουλή μαζί που σκηνοθετούσε, το λέγαμε σαν αστείο, ότι μπορεί αυτό το έργο να έχει μια τεράστια επιτυχία, να παίζεται σε άλλες χώρες, να ταξιδεύω εγώ εδώ και εκεί για να το βλέπω. Και τελικά το είπαμε αστείο και έγινε αλήθεια. Πώς τα κατάφερε? Θέλω να πω, είναι πολύ δύσκολο έργο να ξεκινήσει από την Ελλάδα και να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να έχει απήχηση. Πολύ πιο δύσκολο όταν απευθύνεται και στα παιδιά. Κοιτάξτε, άμα γίνει η πρώτη μετάφραση σε μια γλώσσα γνωστή, στα αγγλέζικα, στα γαλλικά, μετά το διαβάζει κάποιος άλλος, λέει ας το κάνω και στα τουρκικά, ας το κάνω και στα εβραϊκά, ας το κάνω και στα ρουμάνικα. Τώρα θα ανέβει στο Καράκας. Τώρα, σε σχέση με τη δικιά μου, μαζί μάλλον τις δικές μας παραστάσεις, ανέβηκε πολλές φορές και πάντα είχε μεγάλη επιτυχία, αλλά κάποια στιγμή πια αισθάνθηκα ότι λίγο το είχαμε παρακάνει. Επανάληψη, ξαναεπανάληψη, και το βλέπα βέβαια και σε άλλες χώρες που ταξίδευα, αλλά ήθελα λίγο να τα αφήσω, να το ξεχάσω. Τώρα τελευταία, περάσαν άλλα 16 χρόνια χωρίς να το παίζουμε, μου ήρθε έτσι η επιθυμία να τον ξαναδώ. Αλλά ήθελα πια να τον ξαναδώ αλλιώτικα. Και δηλαδή, αλλιώτικα. Δηλαδή. Να μην είναι με τον τρόπο που το παίζαμε εμείς, άσχετο αν μου άρεσε αυτός ο τρόπος και εξακολουθεί να μου αρέσει. Να δούμε κάτι άλλο, κάτι καινούργιο, κάτι που έχει σχέση με την τωρινή εποχή. Και έτσι προτείναμε στον Δημήτρη τον Καραντζά, ένα σκηνοθέτη 24 χρονών, να το ανεβάσει όπως νομίζει εκείνος και με τη δική του την παρέα, με μια νεανική παρέα. Και έτσι έγινε μια παράσταση εντελώς διαφορετική, που λειτουργεί όμως εξίσου με την παλιά. Αλλιώς, αλλά εξίσου. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η παράσταση είναι για παιδιά από ποια ηλικία και μετά? Εμείς λέμε από 5. Βασικά δηλαδή είναι νηπιαγωγείο, δημοτικό, αλλά και τα παιδιά γυμνασίου τυχαίρονται, όπως τυχαίρονται και οι μεγάλοι και καμιά φορά και μικρότερα παιδιά, εξαρτάται από το είδος του παιδιού. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Γενικά, λειτουργεί πάρα πολύ έντονα. Τα παιδιά και διασκεδάζουν πάρα πολύ και παθιάζονται με την ιστορία και κάνουν, μπορεί σε μια στιγμή από το πάθος τους, από την αγωνία τους, να φωνάξουν κάτι, μια
σε έναν ήρωα, ας πούμε, τι να κάνει, μετά κάνουν μια φοβερή ησυχία. Και αυτή η ησυχία είναι για μένα το πολυτιμότερο. Είναι αυτό που πραγματικά αποδεικνύει ότι ένα έργο λειτουργεί πραγματικά. Αυτό και το πώς το παίρνουν μαζί τους, πώς το θυμούνται μετά. Λοιπόν, να δούμε λίγο το τρέιλερ της παράστασης. Ωραία, να το δούμε. Το τραγούδι, ας πούμε, του Οδυσσεβά που φορτώνει κόσμο για την Ιθαγάτη. Το καράβι που οδηγάει κι η πατρίδα που ζητάει κάποτε θα γίνουν ένα κι όλα τούτα είναι γραμμένα. Πείνα, πόλεμοι, σεισμοί κι όλοι οι ωκεανοί φουσκωμένοι να έρχονται στη μικρή του την καρένα. Το τραγούδι, ας πούμε, του Οδυσσεβά που φορτώνει κόσμο για την Ιθαγάτη. Είναι ένα μικρό νησάκι με κουπιά και με πανάκι. Αχ, και ποιος το κυβερνάει κι απ' τη θάλασσα το πάθει. Μόλο που ήταν πονηρός, μόλο που έγινε σοφός, ούτε που ονειρεύεται τι κακό τον καρτεράει. Το τραγούδι, ας πούμε, του Οδυσσεβά που φορτώνει κόσμο για την Ιθαγάτη. Με ραχτάρα θα τη φέρει απ' της θάλασσας στα μέρη, στις πηγές του ποταμού του, στη γραβλίτσα του σπιτιού του. Ανεβάστε τα πανιά, κατεβάστε τα κουπιά κι άιτε να αναλάβετε την άκρη του σχοινιού του. Το τραγούδι, ας πούμε, του Οδυσσεβά που φορτώνει κόσμο για την Ιθαγάτη. Στη μικρή πόρτα λοιπόν ο Οδυσσεβάχ σας περιμένει, αλλά να πούμε ότι έχουμε εδώ, μας έχουν προσφέρει η κυρία Καλογεροπούλ και όλος ο θείας σας βέβαια, 5 διπλές προσκλήσεις για τον Οδυσσεβάχ. Στείλτε μας email στο eleni1@papakelfatv.gr και στο τέλος της εκπομπής θα σας πούμε ποιοι είναι οι 5 τυχεροί που μαζί με το παιδάκι τους θα πάνε να παρακολουθήσουν την παράσταση. Οι παραστάσεις ποιες μέρες είναι και τι ώρες? Κυριακή 11 το πρωί, 3 το μεσημέρι και Σάββατο 3 το μεσημέρι. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, επειδή δεν σας έχω δει ποτέ από κοντά. Σας παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια βέβαια και πάρα πολλές φορές ξαναβλέπουμε ταινίες σας και είχα διαβάσει μια συνέντευξή σας πολύ ωραία στο Life and Style πριν από λίγους μήνες και μου άρεσε πάρα πολύ το πώς ξεδιπλώσατε τη ζωή σας μέσα σε 4-5 σελίδες αλλά και με πολύ ωραίο φωτογραφικό υλικό. Το πρόσωπό σας έχει ακόμα τη γλύκα και τη φρεσκάδα και το πετάρισμα στο βλέμμα που είχε όταν σας πρωτογνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες που βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Και θέλω να το πω αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Μεγαλώνετε όμορφα. Σημαίνει ότι έχετε καλή ψυχή. Δεν έχετε μέσα σας άσχημα πράγματα, τα οποία αυτά νομίζω είναι και αυτά που βαραίνουν και ασχημένουν έναν άνθρωπο. Όλοι έχουμε και καλά και άσχημα. Σκοπός είναι να έχουμε κάμποσα καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα και σας ευχαριστούμε και πάρα εγώ, ευχαριστώ. Πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Άλλοι οριμάζουν, άλλοι γερνούν, είναι αυτό που λένε. Ναι. Και νομίζω ότι η κυρία Καλογεροπούλου είναι ένα πολύ έτσι. Όχι, γιατί λες καμιά φορά, βλέπεις, πάντα έχουμε και την πονηριά να σκεφτόμαστε, βλέπεις μια φωτογραφία και λες, θα την έχουν φτιάξει τη φωτογραφία. Και τη βλέπεις το γυαλί και βλέπεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έναν άνθρωπο που έχει διατηρήσει τη φρεσκάδα και τη γλύκα και τα ωραία χαρακτηριστικά. Αυτό νομίζω ξεκινάει από την ψυχή. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την καλή ψυχή ή με πιο δύσκολα πράγματα ψυχή. Σίγουρα όμως όταν νιώθεις νέος μέσα σου και όσο επίσης κάνεις παρέα με νέους και η κυρία Καλογεροπούλου νομίζω ότι αυτό δεν το έχει χάσει, είσαι τελικά νέος. Όσο χρόνο και αν είσαι. Δεν μου λες την κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Την καλεσμένη μας σήμερα, την έχεις δει ποτέ από κοντά, την Αλεξάνδρα Πασχαλίδου? Όχι, δεν την έχω γνωρίσει από κοντά.
την έχω δει σε όλα αυτά που έχει κάνει στην Ελλάδα και γνωρίζω και κάποια πράγματα για την καριέρα της στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Ναι. Το ξεκίνημά της και πώς κατάφερε να μπει στην σουηδική τηλεόραση, τον αγώνα που έχει, βεβαίως ο καθένας μας δίνει για να ξεχωρίσει κάπου, τον ξέρεις. Ξέρεις ότι έχει αποκτήσει και ένα κοριτσάκι. Αυτό δεν το ήξερα, ότι ναι. Έχει παιδάκι. Ναι, ξέρω, είχα διαβάσει διάφορα πράγματα που έχουν σχέση με το πώς ξεκίνησε στη Σουηδία και τι είχε γίνει, που δεν ήταν πολύ εύκολα. Όχι, ήτανε δεν ήταν. Δυσάρεστα. Εντάξει, παιδί μεταναστών. Ναι, και με αυτό διάφορα και ρατσιστικά πολλά, ναι. Και τα λοιπά. Ακριβώς. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο με την Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Μείνετε κοντά μας, αλλά προς το παρόν είναι η ώρα της Άσης. Εντάξει, λοιπόν. Και εγώ σήμερα σας έχω νέα, σας έχω μία έκλειψη, που είναι ηλιακή έκλειψη. Κοίταξε, δεν είναι τόσο, Ελένη, τόσο φοβερή και τρομερή, όσο είναι αυτή η έκλειψη που έχουμε λίγο παρακάτω. Δηλαδή, θέλω να πω, ναι μεν, πάντα μία έκλειψη έχει ένταση. Ειδικά για κάποια ζώδια, αυτά που επηρεάζει διδύμους, παρθένους, τοξότες, ηχθείς και αν έχετε οροσκόπος αυτά τα ζώδια, μπορεί να έχει έτσι κάτι περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι η επόμενη έκλειψη που έχουμε στις 10 Δεκεμβρίου, γιατί είναι μια σεληνιακή έκλειψη στους διδύμους και είναι σε κόντρα με τον Άρη στην Παρθένο, μπορεί να βγάλει περισσότερο εκνευρισμό και περισσότερα πιθανώς και γεγονότα. Πάντα οι εκλείψεις ξεκινάνε, ας πούμε, τώρα με μια ηλιακή έκλειψη, είναι σαν να ανοίγει μια πόρτα. Στην σεληνιακή έκλειψη είναι σαν να κλείνει μια κατάσταση. Ό,τι ξεκινήσει τώρα δηλαδή, με κάποιο τρόπο, είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό, θα δούμε εκεί πέρα κοντά στις 10 του μήνα πώς μπορεί να εξελιχθεί και να κορυφωθεί. Αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει, δηλαδή που κλείνει με το ξεκίνημα της έκλειψης, είναι πιο δύσκολη από την επόμενη ή η επόμενη είναι πιο επίφοβη? Νομίζω ότι η επόμενη έκλειψη, άρα η εβδομάδα από τις 4 Δεκέμβρη και μετά είναι πιο ζώρικη. Mm-hmm. Αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα, εντάξει, για κάποια ζώδια, για αυτούς που έχουν γενέθλια στο πρώτο δεκαήμερο των μεταβλητών ζωδίων, επειδή δεν είναι μόνο η έκλειψη, είναι ο Άρης ουσιαστικά που κάνει λίγο τη δουλειά έτσι πιο ζώρικη. Δηλαδή, εκνευρισμοί, ένταση, άγχος, στρες, τσακωμοί, όχι για φοβερούς λόγους. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές είναι μια κατάσταση ότι δεν ευχαριστιόμαστε με τίποτα, μας φταίει το ένα, μας φταίει το άλλο, αλλά μικρά πράγματα. Αυτό είναι όλο που μπορεί να δημιουργεί στα συγκεκριμένα ζώδια όμως, έτσι, όχι σε όλους. Να πούμε επίσης ότι από αύριο περνάει η Αφροδίτη στον εγώ καιρό, άρα σε θέματα οικονομικά αυτή η Αφροδίτη είναι αρκετά καλύτερη από ό,τι ήταν η Αφροδίτη στο τοξότη. Και να πούμε επίσης ότι okay, δεν είναι μια πολύ έτσι χαρούμενη Αφροδίτη που λες ότι στα ερωτικά είναι καταπληκτική, αλλά για κάποια ζώδια αυτή η θέση της νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη. Τα ζώδια του νερού και της γης δηλαδή θα επωφεληθούν και νομίζω ότι μια χαρά θα τα πάνε μέσα στο επόμενο διάστημα. Θα σας πω όμως αναλυτικά για τον καθένα. Για τους κρυούς λοιπόν, να πούμε ότι αυτή η έκλειψη εδώ δεν είναι αρνητική καταρχήν. Ειδικά αν είστε γεννημένοι το Μάρτιο, μπορεί να σας ανοίξει και έναν ορίζοντα στη δουλειά σας, σε ταξίδια, σε ό,τι έχει να κάνει με ξένους. Απλά, αν πάτε να ξεκινήσετε κάτι τώρα, που συνήθως αυτό λέμε, ότι με τη νέα σελήνη, γιατί πάντα η έκλειψη Λίου είναι και νέα σελήνη, ωραία είναι τα ξεκινήματα κτλ. Επειδή έχουμε και αυτόν τον ανάβρο μου Ερμή, εκεί που πάτε να κάνετε την εκκίνηση, κάτι παρεμβάλλεται, κάτι εμποδίζει. Η Αφροδίτη μπαίνει στον εγώ καιρό από αύριο. Για εσάς τα επαγγελματικά φαίνεται ότι θα σας απασχολήσουν περισσότερο. Είναι πιο τσιγκούνα για εσάς σε θέματα οικονομικά και σε θέματα ερωτικά. Όμως το κομμάτι που έχει να κάνει με την προβολή της δουλειάς σας και τα επαγγελματικά σας μπορεί να πάει καλά. Αν είστε παντρεμένοι ή δεσμευμένοι σε μια σταθερή σχέση, μια χαρά είναι η Αφροδίτη στον εγώ καιρό. Αν είστε στο ψάξιμο, εκεί έχει προβλήματα. Πάμε να δούμε τους Σταύρους. Η έκλειψη καταρχήν, ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά σας, ό,τι αφορά τα οικονομικά του συντρόφου σας, αν είστε δεσμευμένοι, παντρεμένοι, με κοινό πορτοφόλι με τον σύζυγο, αν επίσης έχετε μια αγωνία για τα οικονομικά της εταιρείας στην οποία εργάζεστε, για τους ανθρώπους τέλος πάντων που μπορεί να είναι συνεργάτες σας και έχουν να κάνουν και με τα οικονομικά σας, εκεί πέρα λοιπόν μπορεί να έτσι, αισθανθείτε μια μεγαλύτερη πίεση, κυρίως οι γεννημένοι τον Απρίλη. Βέβαια, θα μπορούσατε να βγείτε και κερδισμένοι από αυτή την έκλειψη. Δεν είναι τόσο αρνητική δηλαδή για εσάς. Και αν λάβετε υπόψη σας ότι αύριο μπαίνει και η Αφροδίτη στον εγώ καιρό, ένα ζώδιο δηλαδή που σας ταιριάζει περισσότερο και στον ερωτικό τομέα, αλλά και στα οικονομικά, νομίζω οι επόμενες μέρες τελικά θα δώσουν και δεν θα πάρουν όσο μπορεί να φοβάστε.
Πάμε να δούμε τους διδύμους, που η έκλειψη αυτή είναι απέναντί σας, αν έχετε γενέθλια εκεί κοντά στις 22, 23, 24 Μαΐου. Σημαίνει ότι μια σημαντική σχέση, μια σημαντική συνεργασία, ο γάμος σας, ένας άνθρωπος που παίζει έναν καταλυτικό ρόλο στη ζωή σας, με κάποιο τρόπο θα σας απασχολήσει περισσότερο μέσα σε αυτές εδώ πέρα τις ημέρες. Καλό είναι γενικώς να ξαναδείτε αυτή τη σχέση, δηλαδή μην την απορρίψετε, μην πάρετε μια απόφαση αρνητική, αλλά ούτε και ιδιαίτερα θετική. Δηλαδή δεν είναι καλές μέρες αυτές να πεις θα πάρω μια έτσι απόφαση τελεσίδικη. Ξανασκεφτείτε το λιγάκι, δείτε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα και αφήνετε τις αποφάσεις για το τέλος Δεκέμβρη. Η Αφροδίτη που μπαίνει στον εγώ καιρο κάτι θα δώσει στην τσέπη. Καλό είναι αυτό. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Για σας τα νέα αφορούν τη δουλειά από τη μια πλευρά. Για σας που είστε γεννημένοι τον Ιούνιο, σαφώς εδώ πέρα έχουμε μεγαλύτερες εξελίξεις. Επειδή είπαμε όμως ότι αυτή η έκλειψη συνοδεύεται και από τον ανάβρωμο Ερμή, είναι πάρα πολύ πιθανό οι εξελίξεις αυτές που δρομολογούνται να τις δείτε λίγο αργότερα, δηλαδή μέσα στο Δεκέμβρη. Ναι, μεν έχετε μια αγωνία εσείς τώρα, αλλά δεν φαίνεται να τσουλάει το πράγμα. Το Δεκέμβρη θα έχετε το νέο που περιμένετε, είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Με την Αφροδίτη απέναντί σας, τουλάχιστον από αύριο, αρχίζει μια βελτίωση και στο κομμάτι των ερωτικών και σε ό,τι έχει να κάνει με τις δημόσιες σχέσεις σας και την κοινωνική σας ζωή. Προσοχή και σε θέματα υγείας, γεννημένη τον Ιούνιο. Για τους λέοντες, δεν είναι αρνητική η έκλειψη. Είναι σε ένα ζώδιο που σας ταιριάζει, στον τοξότη. Μπορώ να σας πω ότι μπορεί να φτιάξει και τη διάθεσή σας και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να ασχοληθείτε με πράγματα που σας δίνουν χαρά, είτε είναι ο έρωτάς σας, ένα φλερτ, το παιδί σας, η δημιουργία γενικότερα, τα σπορ, οτιδήποτε κάνετε και σας αρέσει και περνάτε καλά. Μία έξοδος. Όλα αυτά είναι άνετα μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το θέμα είναι ότι η Αφροδίτη στον εγώ καιρο μπορεί να φέρει και κάτι καλό στα επαγγελματικά μέσα στο επόμενο διάστημα. Πάμε να δούμε τους Παρθένους. Εσείς που είστε γεννημένοι Αύγουστο, προσέχετε λίγο περισσότερο. Αυτό ισχύει για όλα τα μεταβλητά ζώδια των πρώτων ημερών, είπαμε. Προσέχετε λίγο περισσότερο αυτές εδώ τις μέρες που περιβάλλουν την έκλειψη και το Σαββατοκύριακο κυρίως. Σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα οικογενειακά, αν έχετε κάποιο άτομο στο σπίτι που μπορεί να είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, να έχει ένα πρόβλημα ή ακόμα και το ίδιο το σπίτι ως ακίνητο, όλα αυτά μπορεί να σας απασχολήσουν περισσότερο. Πιθανώς κάποιοι να πάρετε και την απόφαση μιας μετακίνησης, μιας μετακόμισης, που πιθανώς να μην γίνει τώρα, να γίνει λίγο αργότερα. Για τους ζυγούς, η έκλειψη αυτή δείχνει μια έντονη κινητικότητα μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις μετακινήσεις σας, τις επαγγελματικές επαφές, πιθανώς να βγάλει και ένα επαγγελματικό ταξίδι, ακόμη όμως μπορεί να αφορά και ένα συγγενικό σας πρόσωπο. Προσέξτε λίγο περισσότερο θέματα που αφορούν το αυτοκίνητο, την οδήγηση, γενικώς αν μετακινήσετε, αν ταξιδεύετε μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να είστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς, που τα οικονομικά είναι σε πρώτο πλάνο με την έκλειψη. Εκεί πέρα έτσι μπορεί να υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία να σας αγχώνουν λίγο περισσότερο ή να σας εκνευρίζουν λίγο περισσότερο σε σχέση με λογαριασμούς που έρχονται, με πράγματα που οφείλετε να κάνετε. Έχει έξοδα αυτό το διάστημα. Το θετικό είναι ότι μπαίνοντας η Αφροδίτη από αύριο στον εγώ καιρο και είναι σε καλή γωνία με το δικό σας ζώδιο, θα βοηθήσει τέλος πάντων να βρείτε μια ισορροπία στα έσοδα και τα έξοδα και επίσης θα φτιάξει λίγο και το κέφι σας, αν θέλετε έτσι να κάνετε μια εκδρομή, μια βόλτα, να κάνετε κάτι με τους ανθρώπους που αγαπάτε, με τους φίλους σας. Θα είναι πιο βατά τα πράγματα από αύριο και έπειτα. Για τους τοξότες, να πούμε ότι η έκλειψη είναι στο ζώδιό σας, άρα σας βάζει ούτως ή άλλως, αφού γίνεται σε ένα μεταβλητό ζώδιο το δικό σας και αφορά φυσικά όλους, σας βάζει σε μια διαδικασία αλλαγών. Αλλαγές που είναι πιο έντονες για σας που είστε γεννημένοι τον Νοέμβρη. Από την άλλη πλευρά, για το τώρα, γιατί οι αλλαγές μπορεί να προκύψουν και μέσα σε μια ολόκληρη χρονιά. Για το τώρα όμως, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, προσέξτε λίγο περισσότερο τα νεύρα σας, πού τα ξεσπάτε, πώς τα εκφράζετε, για να μην δημιουργήσετε αντιπάθειες, να μην δημιουργήσετε έτσι και ένα μεγαλύτερο εκνευρισμό στο υπόλοιπο περιβάλλον, είτε είναι του σπιτιού, είτε είναι της δουλειάς. Όμως η Αφροδίτη που μπαίνει στον εγώ καιρο μπορεί να φεύγει από το ζώδιό σας, νομίζω λίγο θα βοηθήσει στο κομμάτι που αφορά τα οικονομικά και εκεί πέρα έτσι μπορεί να γλυκάνει λίγο τη διάθεσή σας. Πάμε να δούμε τους εγώ καιρους. Για σας έχει μεγαλύτερο παρασκήνιο αυτή εδώ η έκλειψη, μια έντονη κινητικότητα σε ένα
έτσι πιο μυστικό επίπεδο. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κακό αυτό. Μπορεί να συζητάτε, ας πούμε, κάτι που θέλετε να εξελιχθεί στα επαγγελματικά σας, να μην θέλετε να το κοινοποιήσετε, και καλά θα κάνετε να μην το κοινοποιήσετε. Και από την άλλη πλευρά, αυτή η έκλειψη σας δίνει και τη δυνατότητα να βάλετε την υγεία σας, τη φυσική σας κατάσταση, σε προτεραιότητα. Αν νιώθετε ότι χρειάζεστε να κάνετε λίγη άσκηση, να προσέξετε λίγο τη διατροφή σας και όλα αυτά, κάντε το μια χαρά από εδώ και κάτω. Πάμε να δούμε τους υδροχώους, που είναι μια θετική έκλειψη για εσάς, με την έννοια ότι δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει μάλιστα τους γεννημένους το Γενάρη να θέσουν και νέους στόχους. Μπορεί να σας φέρει και υποστήριξη από ανθρώπους που θέλουν να σας βοηθήσουν, είτε είναι φίλοι, είτε είναι συνεργάτες. Και ακόμη να πούμε ότι περνώντας η Αφροδίτη αύριο στον εγώ καιρό, με κάποιο τρόπο είναι σαν να διευκολύνει λίγο να κάνετε κάτι με τα οικονομικά, το οποίο πιθανώς να είναι λίγο μυστικό, λίγο κρυφό, αλλά καλό. Δηλαδή μπορεί να είναι μια μυστική συμφωνία, κάτι που να συμφωνείτε και να μην θέλετε να το δείξετε ακόμη, να το κοινοποιήσετε ακόμη. Δεν είναι όμως αρνητικό. Και για τους ιχθύες να πούμε ότι η έκλειψη αυτή εννοείται ότι σας αφορά αν είστε γεννημένοι το Φλεβάρι. Εσείς προσέξτε λίγο περισσότερο σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αν εργάζεστε, αν είστε σε μια κατάσταση που έχετε πολλές υποχρεώσεις και ευθύνες αυτή την περίοδο, πώς διαχειρίζεστε το θυμό που μπορεί να σας προκαλείται από κάποια πράγματα, τον εκνευρισμό που μπορεί να σας προκαλούν κάποιοι άνθρωποι. Φυσικά προσέξτε και θέματα που μπορεί να αφορούν την οικογένεια και το σπίτι. Η έκλειψη αυτή μπορεί να φέρει στους γεννημένους το Φλεβάρι μια αλλαγή χώρου, είτε δουλειάς είτε σπιτιού, όχι απαραίτητα τώρα, αλλά μέσα στους επόμενους μήνες. Αυτά τα ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μας Σαββατοκύριακο μετά από αυτά που μας είπες. Εμένα το νευρικό γέλιο δεν με πιάσει με αυτά που στο ζώδιό μας. Όσο με πιάσει με τον Κεφρό και τον Γρηγόρη ήταν απέναντί μας και μας κοιτάγανε μέσα στα μάτια και τους κάνουν και φύγαν τρέχοντας. Τρέχοντας. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τώρα μία γυναίκα που μας κάνει πολύ περήφανο στο εξωτερικό της Σουηδίας, στην οποία βρίσκεται, μεγάλωσε, εργάζεται και πλέον ασχολείται με πολιτικο-οικονομικές εκπομπές και άντρα. Αλεξάνδρα μου, καλώς μας ήρθες. Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Καλή επιτυχία με την καινούργια σου εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Και σε καινούργια ώρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και στη δικιά σου. Σε ευχαριστώ καινούργια και είστε πολύ όμορφα εδώ. Πάρα πολύ ευχάριστο. Εννοείς τα χρώματα που βλέπεις. Και τα χρώματα, αλλά και γενικά οι στήλες που έχετε με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Συνέντευξα τον Αλέξανδρο έξω στο μακιγιάζ και μου έλεγε για όλες αυτές τις στήλες. Φανταστικό. Ναι, ναι. Τέτοιο τύπου μαγκαζίνο ψυχαγωγικά. Ψυχαγωγικό μαγαζίνο υπάρχουν στη Σουηδία? Όχι, σε αυτή τη ζώνη δεν υπάρχουν και δεν. Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχουν. Γιατί οι περισσότερες γυναίκες αυτή την ώρα εργάζονται. Ακόμη έχουν δουλειές στη Σουηδία. Στη Σουηδία. Και δεν έχουμε πολλές γυναίκες γενικά που είναι στο σπίτι. Οπότε δεν έχει τέτοιου είδους μαγαζίνο και δεν έχει και τόσα πλούσια προγράμματα που έχετε καλλιτέχνες. Βοηθάει και το κράτος λίγο στο θέμα ότι η γυναίκα να μπορεί να εργάζεται και να βγαίνει εκτός σπιτιού σε πολλούς τομείς. Δεν τα ξέρω βέβαια αναλυτικά, ότι φτάνει στα αυτιά μας μέχρι εδώ. Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί υπάρχουν παιδικοί σταθμοί οι οποίοι δεν κοστίζουν ιδιαίτερα. Είναι πάρα πολύ απλό να έχει το παιδί σου. Εγώ τη μικρή μου Μελίνα την έχω σε παιδικό σταθμό. Κάθε μέρα τρώνε εκεί πέρα, κάνουν μαθήματα χορού, παίζουν, διαβάζουν τα πάντα. Και αυτό κοστίζει 80 ευρώ το μήνα, έτσι. Είναι δηλαδή κάτι που μπορεί να το έχει ο καθένας ουσιαστικά. Οπότε βοηθάει τη γυναίκα να μπορεί να είναι και ελεύθερη και ανεξάρτητη. Συγνώμη. Και να. Ο σταθμός που μου λες είναι ιδιωτικός ή δημόσιος? Δεν έχω καταλάβει με τα 80 ευρώ. Υπάρχει και δημόσιος και ιδιωτικός. Με 80 ευρώ. Ακριβώς. Είναι τόσο κοστίζουν παντού. Δεν έχει διαφορά. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό. Και επίσης στα σχολεία δεν έχουμε φροντιστήρια καν. Εγώ δηλαδή σπούδασα, πήρα δάνειο από το κράτος, δεν έχω πάει στη ζωή μου φροντιστήριο και έκανα στο σχολείο αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και λατινικά. Όλα δωρεάν. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι από μια εύπορη οικογένεια ή να έχεις χρήματα τέλος πάντων για να μπορέσεις να σπουδάσεις. Οπότε νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι εύχομαι πραγματικά να γίνει και η Ελλάδα έτσι. Πού έχουμε κάνει λάθος εμείς σαν χώρα? Μπορείς να μου πεις, Αλεξάνδρα μου, πολλά λάθη. Τι έχουμε χάσει, δηλαδή, πώς, τι, πού? Ναι, κάναμε πολλά λάθη, αλλά και εσύ ξέρεις ότι η Ελλάδα δεν έχει βέβαια την ίδια ιστορία που είχε η Σουηδία. Δηλαδή, η Ελλάδα μέχρι το 1974 ήταν η δικτατορία. Περάσαμε πολέμους, εμφυλίους κτλ. Αυτά δεν τα έχει περάσει η Σουηδία. Οπότε, νομίζω είχαν και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους να φτιάξουν, να χτίσουν μια άλλη κοινωνία που να παρέχει στον πολίτη πάρα πολλά αγαθά. Αλλά υπάρχει όμως και μια εμπιστοσύνη στους πολιτικούς. Δεν είχαμε την ίδια διαφθορά και τους ίδιους πολιτικούς να φέρονται με τρόπο που πιστεύω ότι φερθήκανε στην Ελλάδα. Τώρα όμως μπορεί να μιλάμε για πολύ βαριά πράγματα. Δεν ξέρω το αν επιτρέπεται. Φυσικά. Όχι. Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Ναι.
Κοίταξε να δεις. Τώρα πια ο τρόπος ζωής όλων μας έχει αλλάξει. Οπότε και το ότι έχεις μια ψυχολογική εκπομπή και βεβαίως ο στόχος μας είναι να κάνουμε τον κόσμο να περνάει χαρούμενα, ευχάριστα και να ξεχνάει τα προβλήματά του, δεν σημαίνει ότι τα έχουμε κλείσει τα μάτια και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας. Ακριβώς. Δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Δεν μπορεί, ακριβώς. Είναι μια καινούργια εποχή για αυτόν τον τόπο. Πολύ καινούργια. Πάμε σε διαφημίσεις.